Αγαπητοί μου φίλοι, έχω τη χαρά να έχω κοντά μου την αγαπητή μου Σοφία από τα γνωστά προϊόντα Σοφίας γεύσης, να το πούμε δηλαδή τώρα. Πολλές γεύσεις. Ναι, αρκετές. Αρκετές γεύσεις. Αρκετές. Όπως βλέπουμε σε κάθε έκθεση και τα λέμε κιόλας, και το σημαντικό είναι ότι τελικά ότι ο κόσμος πραγματικά προτιμάει προϊόντα τα οποία είναι μεταφορικά, σπιτικά δηλαδή, γίνουν από έναν άνθρωπο. Παραδοσιακές γεύσεις, αγνές γεύσεις. Αγνές γεύσεις. Αγνές. Μαγική λέξη θα λέγαμε. Ναι, βέβαια. Απλά θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο να ευχαριστήσω τον κύριο Μωραΐτη, πρόεδρο του επιμελητηρίου και όλη την ομάδα του για αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Είναι πολύ όμορφα και στημένα όλα, αλλά αναδεικνύουν τα προϊόντα του τόπου, που είναι σημαντικό. Πιστεύετε ότι βοηθάει, δηλαδή οι εκθέσεις βοηθάνε στο να προωθούν τα προϊόντα, αλλά και οι επαγγελματίες. Βέβαια, και η συγκεκριμένη, η Ξάνθη παράγει πάρα πολλά προϊόντα και αξίζει να υπάρχει η δυνατότητα να αναδειχθούν αυτά τα προϊόντα και εντός, αλλά και εκτός της πόλης. Μια και μιλάμε προϊόντα για προϊόντα και μια και τώρα βρισκόμαστε στα δικά στα προϊόντα, τα έχω δοκιμάσει, τα εκπληκτικά, ζυμαρικά να το πω. Λοιπόν, τι έχουμε από θέμα γεύσης, έχουμε κάτι καινούργιο, γιατί έχουμε δοκιμάσει πραγματικά πολλές γεύσεις από σένα. Η τελευταία γεύση είναι ολικής άλεσης από βρώμη. Μάλιστα. Είναι αυτό το προϊόν, το οποίο έχει υψηλή πρωτεΐν και το προτιμούν ιδιαίτερα η νέα γενιά που ασχολείται με τον αθλητισμό και φροντίζει τη διατροφή του. Τελικά στη διατροφή μας βάζουμε ολικής αλέσης ως προϊόντα. Ναι, βέβαια. Απλά είναι ένα προϊόν που ήταν και είναι σημαντικό. Μάλιστα. Για τη διατροφή. Είναι πολλές οι... Ποιο θα έλεγες που είναι το πιο πετυχημένο σου, όχι φαγητό, ζυμαρικό. Το καθένα έχει τη δική του γεύση και, γεύση και τη δική του διαφορά. Μάλιστα. Ως προς τα συστατικά, ως προς την θρεπτικότητα. Ο τραχανάς ο θρακιώτικος, μια που είμαστε σε μια τοπική έκθεση και θέλουμε να αναδείξουμε τα προϊόντα του τόπου, οφείλουμε να το αναδείξουμε και αυτό, είναι ο τραχανάς ο θρακιώτικος που έχει πολλά συστατικά, πολλά λαχανικά και είναι πολύ θρεπτικός. Μάλιστα. Παρατηρώ τώρα τελευταία πως πολλά ζυμαρικά είναι αυτό που λέγω είναι χρωματιστά. Λοιπόν, έχουμε βάλει το χρώμα στη ζωή μας, ναι, το βάζουμε, και στο πιάτο μας. Ναι, το βάζουμε το χρώμα γιατί έτσι μπορεί να το παντζάρι που έχουμε εδώ, για παράδειγμα, μπορεί ένα μωρό να το φάει πολύ πιο εύκολα μέσω της συγκεκριμένης χειροπίτας. Πάντως πιστεύω ή το σπανάκι, το καρότο. Πάντως πιστεύω ότι σήμερα την ημέρα η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο και ιδίως στα τρόφιμα που τρώμε. Θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το τι τρώμε και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς κυκλοφορούν πάρα πολλά πια τυποποιημένα τρόφιμα. Και καθημερινά διαβάζουμε ότι είναι το α και το ω η διατροφή για την υγεία και για την. Ποιο θα έλεγαν πως είναι το α και το ω για τη Σοφία όταν φτιάχνει, ας πούμε, μια συσκευασία με ένα ζυμαρικό, όταν φτιάχνει τα ζυμαρικά της. Η ποιότητα. Η ποιότητα από την πρώτη ύλη που θα προμηθευθώ μέχρι και τη στιγμή που θα βγει το προϊόν στο ράφι, με ενδιαφέρει η ποιότητα, είτε είναι στη συσκευασία, είτε είναι στο αλεύρι, στο σιμιγδάλι, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Μου λες για ποιότητα, για να κλείσουμε, πες μου ένα πιάτο, λοιπόν, με χυλοπίτες, με τι θα βάλουμε πάνω. Αχ, τι να σας πω, δεν τελειώνει. Δηλαδή, η χυλοπίτα είναι το πιο κλασικό και παραδοσιακό πιάτο. Πες μου κάποιο άλλο, που πιστεύεις εσύ, ιδιαίτερο πιάτο με την γαρνιτούρα. Χωρίς να ακουστεί εγωιστικό, ναι, όλα αυτά τα προϊόντα της κατηγορίας, ναι, μας που έχουν αγνές πρώτης ύλης, είναι από μόνα τους νόστιμα, δεν χρειάζονται πολλά έξτρα. Οπότε αρκεί και μόνο του να σου δώσει ένα θρεπτικό γεύμα με ικανοποιητική γεύση και μάλιστα ποιότητα. Εγώ θα πω ένα πράγμα πάντως, συγχαρητήρια για τις γεύσεις σας, όπως ευχαριστώ. Έχω δοκιμάσει προϊόντα δικά σας και γενικώς πάντα ξέρετε πώς δοκιμάζω προϊόντα διάφορα. Καλό είναι να επισκέφτεσαι τις εκθέσεις γιατί με τις εκθέσεις ο κόσμος βλέπει κιόλας και επιλέγει. Βεβαίως. Διαλέγει ο κόσμος, αλλά και για τον παραγωγό, για τον εκθέτη γενικότερα, είναι μεγάλη εμπειρία η έκθεση. Μαθαίνεις από την έκθεση. Πέρα από το ότι σε μαθαίνουν,
Αν μαθαίνεις κιόλας. Μπορείς να μάθεις κι εσύ αν θες να γίνεις καλύτερος.